επιθύτευσες στην τηλεόραση μπροστά από τις κάμερες και θέλω να μου πεις τον όμορφο κόσμο το πρωί που ήσουν και με τον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου. Τώρα τον βλέπουμε ως παρουσιαστή στο Nomads. Τον έχεις δει. Πώς σου φαίνεται? Εγώ θα σου πω ότι ο Γρηγόρης ήταν από τους πρώτους δασκάλους στα reality παιχνίδια δράσης. Ωραία. Δεν θα σου πω ότι δεν έκλεψα κομμάτια όταν παρουσίασα τον Go Street στον Αντένα, το παιχνίδι δράσης που είχε γυριστεί τότε στη Νέα Ζηλανδία. Θα σου πω ότι είχα κλέψει κομμάτια από την παρουσίαση του Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης είχε κάνει το Survivor με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πραγματικό γνήσιο Survivor το 1 και το 2 με πολύ σκληρές δοκιμασίες σε σχέση με το Survivor που είδαμε πέρυσι στο Sky που ήταν πιο light. Σαν συνεργάτης, Κωνσταντίνε, πώς ήταν? Ήταν δύσκολος άνθρωπος ο Γρηγόρης? Τα πάντα είναι το τι είμαστε εμείς. Αν εμείς είμαστε θετικοί επάνω σε συνεργασίες, είμαστε θετικοί επάνω σε νέους ανθρώπους που γνωρίζουμε σε μια δουλειά, τότε ο άλλος δεν έχει λόγο να μην είναι εντάξει απέναντί μας. Πιστεύω ότι εγώ ήμουν εντάξει απέναντι στον Γρηγόρη και αυτός ήταν επίσης εντάξει απέναντι σε μένα. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, θα μιλήσουμε με τον Γρηγόρη 3-4 φορές το χρόνο στο τηλέφωνο. Θα βρεθούμε όμως και σε 5-10 γεγονότα έξω. Θα κάτσουμε, θα πούμε τα αστεία μας, θα γελάσουμε, σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα. Θέλω λίγο να μου πεις τι ήταν αυτό που σε οδήγησε εκτός τηλεόρασης, Κωνσταντίνε. Ήσουν ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο. 100% ήταν το χρηματοοικονομικό κομμάτι. Πες ότι είχαμε μάθει σε μεγάλα συμβόλαια, πες ότι είχαμε μάθει πολύ διαφορετικά τα πράγματα, δηλαδή ότι θέλαμε, ότι ζητάγαμε να το έχουμε. Αυτά τα θεωρώ για μένα πολύ σημαντικό. Μετέπειτα σου κάνα κάποια πρόταση να σε κάποιο πρωινό επίσης ή όχι? Για πρωινό όχι. Για πρωινό όχι, δεν στο κρύβω. Μόνο μια χρονιά με τον Αλφα που συζητάγαμε για να κάνουμε το Σαββατοκύριακο με την Αταλία τη Γερμανού, που δεν έγινε αυτό. Αυτή η συνεργασία δεν έγινε. Τότε πήγε η Σύση Χριστίδου. Πριν ανοίξουμε τώρα την κάμερα, μου είπες ότι στην ομάδα τότε του Όμορφου Κόσμου είχε έρθει και η καινούργια τότε για την τηλεόραση, Κατερίνα Καινούριου. Τι θυμάσαι έτσι από την Κατερίνα μας? Καινούργια Καινούριου. Ναι. Αυτό ακριβώς ήταν και τότε, στους πρώτους μήνες φυσικά, έτσι, γνωριμία μας με την Κατερίνα. Η Κατερίνα ήταν πολύ νέα τότε στη δουλειά, είχε πάρα πολύ όρεξη. Πραγματικά τα μάτια της βγάζανε φωτιές στο να πάει να κάνει ρεπορτάζ, να κάνει γκάλοπ, να τρέξει, να αγωνιστεί με πάρα πολλές ώρες στο γραφείο για να δημιουργήσει ενδιαφέρον, να μας το μεταφέρει εμάς, να το εγκρίνουμε και να πούμε ναι, το θέμα της Κατερίνας θα βγει. Γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι που ήταν μια τρομερή ομάδα τότε, για να βγει αυτό το τρίωρο πρωινό, όλοι ερχόντουσαν και καταθέτανε κάποιες προτάσεις. Δουλευταρού δηλαδή πολύ. Η Κατερίνα, πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ. Από μικρή ήταν έτσι. Λοιπόν, ευχηθώ.